Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τετάρτη 30 Μαρτίου και σας καλωσορίζουμε στο Press Room, το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με την αυριανή έλευση στην Ηλία του Πρωθυπουργού, προκειμένου να σημάνει από κοντά την επανεκκίνηση των έργων της Ολυμπίας Οδού στην πολύπαθη Πατρών Πύργου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να βρεθεί στις 11 το πρωί στο εργοτάξιο της Αμαλιάδας, ενώ κατά την επίσκεψή του θα το συνοδεύουν ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Καραμαλής και ο Υφυπουργός αρμόδιος για τις υποδομές Γιώργος Χαραγιάννης. Κλείδωσε οριστικά εκκάθοδος Μητσοτάκης στην Ηλία την ερχόμενη Πέμπτη για την κήρυξη της έναρξης των εργασιών στη Νέα Πατρών Πύργου. Ο Πρωθυπουργός ήταν επικεφαλής ευρύ κυβερνητικού κλιμακίου, στο οποίο θα συμμετέχουν ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Καραμαλής και ο Υφυπουργός Γιώργος Καραγιάννης. Και σύμφωνα με τις επιβεβαιωμένες πληροφορίες της εφημερίδας Πατρίς, θα επισκεφθούν το εργοτάξιο της Τέρνας στο Γεράκι της Αμαλιάδας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εγκαινιάσει την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου και θα αναδείξει ότι η κυβέρνησή του πάλεψε το μεγάλο έργο υποδομής και το ανέδειξε όχι μόνο ως κορυφαίο εθνικό, αλλά και με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εξόχως ευρωπαϊκό. Το συνολικό μήκος της σύνδεσης της Πάτρας με τον πύργο ανέρχεται στα 75 χιλιόμετρα και ο αυτοκινητόδρομος θα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση συν μια λωρίδα έκτακτης ανάγκης, ενώ ασφαλώς τα δύο ρεύματα κατεύθυνσης κυκλοφορίας θα χωρίζονται με στιθέο στη μέση. Παράλληλα, θα κατασκευαστούν 8 κόμβοι και ημικόμβοι σε Μιντιλόγλι, Βιπέ, Κάτω Αχαΐα, Βάρδα, Κυλίνη, Γαστούνη, Αμαλιάδα και Πύργο. Θα περιλαμβάνει επίσης δύο μετοπικούς σταθμούς διοδίων στο Μιντιλόγλι και τα Καρέικα, καθώς και δύο πλευρικούς στους κόμβους Κάτω Αχαΐας και Αμαλιάδας. Τέλος, θα διαθέτει δύο σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών στο 21ο και 72ο χιλιόμετρο. Το κόστος των διοδίων, σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θα είναι 0,063 ευρώ ένα χιλιόμετρο και η χρέωση θα είναι αναλογική για τους ηλεκτρονικούς χρήστες. Το συνολικό κόστος του αυτοκινητοδρόμου θα ανέλθει σε περίπου 332 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 116 εκατομμύρια θα προέλθουν από την Ολυμπία Οδό και τα 216 εκατομμύρια ευρώ από τη συμβολή του ελληνικού δημοσίου. Ο νέος άξονας θα έχει διατομή αυτοκινητοδρόμου με ταχύτητα μελέτης 120 χιλιόμετρα την ώρα και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 8 ανισόπεδους κόμβους, 15 γέφυρες, 35 κάτω και 27 ανωδιαβάσεις. Θα διαθέτει κέντρο λειτουργίας και συντήρησης που θα περιλαμβάνει και κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας και έναν αστυνομικό σταθμό. Τα πρώτα 56 χιλιόμετρα του έργου, ξεκινώντας από τον πύργο, θα δοθούν σε κυκλοφορία μετά από 36 μήνες περί τα τέλη του 2024, ενώ όλο το έργο θα έχει παραδοθεί στους 40 μήνες, δηλαδή εντός του πρώτου εξαμήνου του 2025. Εκτός της κατασκευής, ο ανάδοχος θα έχει και την ευθύνη της λειτουργίας και της συντήρησης του δρόμου για 23 χρόνια, απαλλάσσοντας έτσι το δημόσιο από επιπλέον έργα συντήρησης. Ας ελπίσουμε ότι ο πολύπαθος δρόμος επιτέλους θα γίνει πραγματικότητα. Ένα έργο που περιμένουν εδώ και δεκαετίες οι κάτοικοι τόσο της Δυτικής Αχαΐας όσο και της Ηλίας. Ένας από τους χειρότερους αυτοκινητόδρομους σε ολόκληρη την Ευρώπη και βεβαίως σε αυτό καταμαρτυρά πλήρως και το θέαμα με τα εκατοντάδες εικονοστάσια από την Πάτρα μέχρι τον πύργο. Πάμε εμείς να αλλάξουμε θέμα. Καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από την Δευτέρα που μας πέρασε η πολυεθνική άσκηση Νίωχος 2022 στην 117 πτέρυγα μάχης της Ανδραβίδας. Πάμε να δούμε τις λεπτομέρειες της άσκησης με τη βοήθεια του συναδέλφου Γιάννη Τσουκαλά που παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα. Κώστα, καλησπέρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται λοιπόν, όπως είπες και εσύ, πολυκλαδική και πολυεθνική άσκηση Νίωχος 2022 με επίκεντρο φυσικά την 117 πτέρυγα μάχης η οποία βρίσκεται στην Ανδραβίδα. Να πούμε, Κώστα, ότι είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουν σε ελληνική άσκηση δύο εμβληματικά αεροπλανοφόρα. Ο λόγος φυσικά για το Σαρλ ντε Γκολ από τη Γαλλία και το Χάρι Τρούμαν από την Αμερική, μαζί με τα αεροσκάφη που φέρουν στα καταστρώματά τους και τα υπόλοιπα πλοία που το συνοδεύουν. Να πούμε επίσης, Κώστα, ότι ταυτόχρονα με την άσκηση Νίωχος διεξάγεται η άσκηση Ορίων 2022, στην οποία συμμετέχουν μονάδες ειδικών επιχειρήσεων από Ελλάδα, Γαλλία, Αμερική, Ισραήλ, Κύπρο και η άσκηση Λέλαπ, στην οποία συμμετέχουν μονάδες του πολεμικού ναυτικού. Ουσιαστικά, Κώστα, μιλάμε για τρεις ασκήσεις και πρόκειται για μια μεγάλη ανάπτυξη δυνάμεων με τη συμμετοχή συνολικά 1.900 στελεχών, 130 αεροσκαφών και ελικοπτέρων όλων των τύπων από 20 συνολικά χώρες καθώς και 10 μονάδες του πολεμικού ναυτικού.
Τώρα, Κώστα, σε ό,τι αφορά τον Ινίωχο που διεξάγεται, όπως είπαμε και πριν, στην Ανδραβίδα, συμμετέχουν η Ελλάδα, το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Ιταλία, η Κύπρος και με δικά τους αεροσκάφη και με μονάδες προσωπικού συμμετέχει η Αυστρία και ο Καναδάς. Την ερχόμενη Παρασκευή, 1 Απριλίου, είναι η προγραμματισμένη ημέρα διακεκριμένων επισκεπτών, όπου θα επισκεφθεί και την άσκηση και την πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Κώστα. Την Παρασκευή λοιπόν είναι η διακεκριμένων επισκεπτών, όπως ακούσαμε, ημέρα. Είναι και η Media Day, Γιάννη. Είναι ακριβώς η μέρα που θα μπούμε και εμείς οι δημοσιογράφοι μέσα στην 117 πτέρυγα μάχης και θα δούμε όλα αυτά που βλέπουμε στην οθόνη μας από κοντά. Είναι και η μέρα που θα έχουμε αναλυτικά ρεπορτάζ τόσο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων όσο και στην εκπομπή μας, όπως επίσης και την επόμενη στην εφημερίδα Πατρίς. Αναλυτικό ρεπορτάζ σχετικά με το φετινό Ινίωχο και τα όσα γίνονται στην 117 πτέρυγα μάχης. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες. Ένα μόλις βήμα πριν την επαναλειτουργία του, όμως, βρίσκεται και ο αερολιμένας του επιταλίου. Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, παρουσία του Περιφερειάρχη Ηλίας Βασίλη Γιαννόπουλου, πραγματοποίησε αυτοψία στο χώρο σχετικά με τον έλεγχο καταλληλότητας και την ίδρυση πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών. Στην τελική ευθεία μπαίνει η επαναλειτουργία του πρώην κρατικού αεροδρομίου Επιταλίου μετά την αυτοψία που διενήργησε κλιμάκιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας Βασίλη Γιαννόπουλου. Είμαστε εδώ σήμερα στο αεροδρόμιο του Επιταλίου μαζί με κλιμάκιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο πραγματοποιεί αυτοψία προκειμένου να προχωρήσει στη συνέχεια στην αδειοδότησή του, στην αδειοδότηση του αεροδρομίου. Θέλω πραγματικά να σταθώ στο εξής, ότι σήμερα είμαστε στην ευχάριστη αυτή θέση ως Περιφερειακή Αρχή, γιατί μετά από μια μακρά περίοδο που προηγήθηκε, μια περίοδο όπου έπρεπε να τρέξουν αρκετές διαδικασίες αλλά και πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να φτάσουμε σήμερα σε αυτό εδώ το σημείο. Το κλιμάκιο αποτελούμενο από τον αερολιμανικό Αθανάσιο Λαλιώτη και τον μηχανολόγο μηχανικό Θεόδωρο Φκιόλα επισκέφθηκε το χώρο του αεροδρομίου κατόπιν της υποβολής του σχετικού φακέλου από τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας για τον έλεγχο καταλληλότητας του χώρου και την ίδρυση πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών. Το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν τεχνικές εργασίες και παρεμβάσεις στο χώρο, καθώς και η προμήθεια ειδικού εξοπλισμού και μέσων, σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα της έκθεσης καταλληλότητας που είχε εκδώσει η ΙΠΑ. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε αυτό να πληρεί τις ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις που απαιτεί το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Δεν θα υπάρξει κανένα θέμα με την αδειοδότησή του. Έτσι λοιπόν, μετά από τη σημερινή μέρα, ανοίγει ένας δρόμος για, όχι μόνο απλά για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου του Επιταλίου, αλλά και την γενικότερη εκμετάλλευσή του. Με τη διευθέτηση όλων των ζητημάτων και τη συμπλήρωση του φακέλου του έργου, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Βασίλης Γιαννόπουλος είχε συναντηθεί πρόσφατα με τον διοικητή της ΙΠΑ, κύριο Δριτσάκο, όπου και συζήτησαν για τη χρησιμότητα της επαναλειτουργίας του αεροδρομίου στην περιοχή. Σύμφωνα με το κλιμάκιο, και αφού διαπιστώθηκε από την αυτοψία ότι έχουν γίνει όσα απαιτούνται, πλέον θεωρείται ότι η έκδοση της άδειας επαναλειτουργίας είναι καθαρά τυπικό διαδικαστικό ζήτημα. Πέρα από την αδειοδότησή του, παράλληλα τρέχει η διαδικασία για την εγκατάσταση εδώ πέρα μετεωρολογικού σταθμού. Όμως δεν θα σταματήσουμε μόνο σε αυτό το επίπεδο, θα συνεχίσουμε γιατί πραγματικά το αεροδρόμιο του Επιταλίου μπορεί να αποτελέσει ένα πόλο γενικότερης ανάπτυξης και εξωστρέφειας για την περιοχή μας. Παρόντες στην αυτοψία ήταν επίσης ο πρόεδρος της Αερολέσχης Πύργου Θεόδωρος Γιαννακούλης και μέλη του ΔΣ, οι οποίοι και βοήθησαν στη διαδικασία ελέγχου, θέτοντας σε λειτουργία τον εξοπλισμό και τα μέσα πυρόσβεσης. Είναι μια περιοχή η οποία έχει παγκόσμιο αρχαιολογικό χώρο, την αρχαία Ολυμπία. Έχουμε επικούριο Απόλλωνα, έχουμε αρχαία Ήλιδα, έχουμε μια ομορφιά με παραλίες και λειτουργικές εγκαταστάσεις περιβαλλοντικές πάρα πολύ καλές, τα ξενοδοχεία μας, ιδιαίτερα αγροτικό τουρισμό. Ήταν κρίμα να παραμείνει το αεροδρόμιο ανενεργό σε αυτή τη φάση. Άραγε, είναι, ανοίγει όπως λέω και η τρίτη πύλη εισόδου στην περιοχή μας. Μετά την Ολυμπία οδό που γίνεται το κατάκολο που λειτουργεί και από αέρος, δηλαδή από ξηράς αέρα και θάλασσα, είμαστε ok. Να παραμείνουμε στο θέμα και να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Αερολέσχης Πύργου, τον κύριο Θεόδωρο Γιαννακούλια, ο οποίος εδώ και χρόνια πρωτοστατεί στις ενέργειες για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου Επιταλίου. Κύριε Γιαννακούλια, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Γιανακούλια, ιδιαίτερα χαρούμενος έτσι με τις τελευταίες εξελίξεις. Φαντάζομαι γιατί εδώ και δεκαετίες προσπαθείτε να γίνει αυτό που γίνεται πλέον, να επαναλειτουργήσει πλήρως το αεροδρόμιο του Επιταλίου. Αυτό που έγινε από εχθές έγινε αυτό που περιμέναμε από το 2010 που ξεκίνησα με την αρολέση και ευχαριστώ όλα τα μέλη, όπως είπα, και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων που κατά καιρούς ήταν, και καθώς και τον κόσμο ο οποίος στήριξε όλη αυτή την προσπάθεια την οποία κάναμε. Ήταν κρίμα ένα τέτοιο αεροδρόμιο, γιατί το μήκος του είναι υπεραρκετό. Θα σας πω μόνο και το επαναλαμβάνω αυτό πολλές φορές, γιατί το αεροδρόμιο της Νάξου είναι μικρότερο από το αεροδρόμιο το δικό μας. Και το αεροδρόμιο της Νάξου λειτουργεί και προσγειώνεται αεροπλάνα των 42 θέσεων και σε εμάς είχε καταντήσει προς το τέλος βοσκοτόπι. Γι' αυτό το χαρακτηρίζεται και πύλη εισόδου πλέον, την τρίτη πύλη εισόδου στην Ηλία. Και βεβαίως όλο αυτό το εγχείρημα μπορεί να συμβάλλει και στην τουριστική ανάπτυξη. Για πείτε μας τον τρόπο. Τι αεροπλάνα δηλαδή μπορούμε να περιμένουμε πλέον? Θα σας πω τι σκοπεύουμε να κάνουμε εμείς σαν Αρολέσχη, βέβαια με την περιφέρεια, και θα μου επιτρέψετε λίγο να πάω λίγο πίσω, προσπαθώντας να αποδώσω και τα εύσχημα. Όταν στον πρώην αντιπεριφερειάρχη και γίνει δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας, τον Γιώργο Γεωργιόπουλο, ο οποίος μαζί μου ξεκίνησε όλη αυτή την ιδέα, και στη συνέχεια με τον αντιπεριφερειάρχη μας τον Βασίλη Γιαννόπουλο, μαζί με τον περιφερειάρχη τον Νεκτάριο το Φαρμάκη, τρέξαμε τα έργα. Καθυστερήσαμε λόγω κορονοϊού. Καθυστερήσαμε λόγω κάποιων απρόβλεπτων προβλημάτων. Θα σας πω τούτο και μόνο. Από το 19 έχω στο messenger το facebook της Αρολέσκης πιλότος από την Ελβετία με αεροπλάνο και με την οικογένειά του, ήθελε να έρθει από το 19 στην Ελλάδα για το 20, αλλά λόγω κορονοϊού σταματήσαμε τις επαφές. Ήδη τώρα εξέφρασε πάλι το ενδιαφέρον να έρθει από εδώ πέρα. Λοιπόν, η γενική αεροπορία, και εννοώ τα μικρά τα αεροπλάνα, δεν έχουν ουσιαστικά πού να πάνε από πλευράς αεροδρομίων μικρών για να μην πληρώνουν. Να μην πληρώνουν πάρα πολλά έξοδα. Έχω πει κατά επανάληψη ότι πριν από 1,5 χρόνο είχα πάει στη Σύρο και η προσγείωση και το πάρκινγκ στην περιοχή, και με το που έφυγα επληρώσαμε 235 ευρώ. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το έξοδο αυτό και σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε. Έχουμε ξεκινήσει μαζί με τις Αρολέσκη Δυτικής Ελλάδας, και εννοώ Αρολέσκη Αγρινίου, Μεσολογγίου, Αρολέσκη Πάτρας, Αρολέσκη Αράξου και τη δική μας, να κάνουμε μία προβολή της περιοχής μας, η οποία ξεκινάει από τις 10 Απριλίου και στη συνέχεια έχουμε ζητήσει από τις Αρολέσκες της κάτω Ιταλίας, της νότιας Ιταλίας ας το πούμε, να τους προσφέρουμε τη στάθμευση στα αεροσκάφη τους, και όσοι θέλουν να έρθουν να επισκεφθούν είτε την αρχαία Ολυμπία, είτε την περιοχή μας, είτε τον Επικούριο Απόλλωνα, είτε οτιδήποτε, να περάσουν ένα Σαββατοκύριακο. Γιατί η περιοχή είναι εξαιρετικά, όπως είχα πει και προηγούμενα, πάρα πολύ καλή. Αφενός αφετέρου, τα καύσιμα, παρότι ανέβηκαν τώρα, ωστόσο τα αεροπλάνα δεν καίνε καύσιμο πάρα πολύ ακριβό, καίνε αμόλυβδη βενζίνη, οπότε σε 2-2,5 ώρες ένα αεροπλάνο τετραθέσιο είναι από την Ιταλία, είναι στο Επιτάλιο. Άραγε, προσφέροντας εμείς τέλη πάρκινγκ και προσφέροντας πάρκινγκ δωρεάν και στάθμευση, από εκεί και μετά μπορεί αυτός να επισκεφθεί και σε συνεργασία με τα ξενοδοχεία τα οποία θα θέλει να καταλύσει, να υπάρχει ένα αυτοκίνητο να έρθει να τον πάρει, να τον πάει στο ξενοδοχείο, να δει τις εγκαταστάσεις, μάλλον τις αρχαιολογικούς χώρους μας, και οτιδήποτε θέλει να κάνει τον μπάνιο του. Εξ όσων καταλαβαίνω, είναι πλέον δηλαδή μία μορφή εναλλακτικού τουρισμού. Ένας άνθρωπος που έρχεται με το δικό του μονοκινητήριο μπορεί να σταθμεύσει στο Επιτάλιο, από εκεί να έρθει να τον πάρει το βαν του ξενοδοχείου, της μονάδας όπου διαμένει,
να κάνει και την ξενάγησή του, να περάσει τις μέρες που είναι να περάσει στην περιοχή μας, η οποία είναι πανέμορφη και δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια αυτό, διότι το γνωρίζουμε εμείς τουλάχιστον πάρα πολύ καλά, και στη συνέχεια να γυρίσει πίσω στο επιτάλιο, να πάρει το αεροπλανάκι του και να φύγει και να πάει στην Ευχή της Παναγίας. Δηλαδή, στην ουσία, ένα μικρό τουριστικό πακέτο εναλλακτικού τουρισμού. Ακριβώς. Και ακόμη θέλουμε, έχουμε υπόσχεση να απευθυνθούμε στους ιδιοκτήτες πανευρωπαϊκά. Υπάρχουν περίπου 2.500 ιδιοκτήτες αεροσκαφών. Πώς είπατε, 2.500? 2.500. Ναι, είναι αρκετά, είναι αρκετά τα άτομα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και όλες οι αερολέσχες, τουλάχιστον της Δυτικής Ελλάδας και βόρειο-δυτικής Ελλάδος. Ακόμη είχα μήνυμα από την Καρδίτσα σήμερα, από την αερολέσχη Καρδίτσας. Στα Εγγένεια θα έρθουμε να σας επισκεφτούμε. Τόσο πάρα πολύ έχει κάνει τον αεροπορικό τουρισμό, είτε η γενική αεροπορία, δώσει ιδιαίτερη χαρά η επαναλειτουργία του αεροδρομίου του Επιταλίου. Γιατί το πιο σημαντικό και αυτό που έχουμε είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Ολυμπίας. Βεβαίως. Ένα παγκόσμιο αξιοθέατο. Ακριβώς. Θέλουμε λίγο τη βοήθεια όλων των αρχών για αυτό το εγχείρημα το οποίο κάνουμε, ακόμη και του κόσμου, του δικού μας, και όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα να έρθουν προς την Αρολέσκη και να γίνουν μέλη. Γιατί μάλιστα, εκτός από τις πτήσεις έχουμε το αερομοντελισμό, έχουμε την χαρά να μπούμε σε κάποιο πρόγραμμα για να κάνουμε εκπαίδευση σε drones, που θέλουν πάρα πολύ και είναι πολύ διαδεδομένο τώρα αυτό το... Βεβαίως, πλέον μπορείτε κι εσείς να εξελίξετε τον σύλλογό σας στην αερολέχη σας, προκειμένου να κάνετε και άλλα πράγματα με αυτή τη θετική εξέλιξη. Πότε θα έχουμε τώρα τα Εγγένεια, κύριε Γιανακούλια? Πιστεύω μέχρι το τέλος Απριλίου, κάπου εκεί υπολογίζω. Εγώ σκέφτομαι μάλιστα μήπως κάνουμε πρωτομαγιά όλοι εκεί πέρα στο αεροδρόμιο. Μάλιστα, σας το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας την πρωτομαγιά. Άρα θα έχουμε όλες τις απαιτούμενες άδειες για να μπορούμε να λειτουργούμε. Ακριβώς, σίγουρα ναι, σίγουρα θα είναι. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Με ποιον άλλον τρόπο μπορούμε να εξελίξουμε αυτή την υποδομή? Υπάρχει μια σκέψη του Αντιπεριφερειάρχη μαζί με τον Περιφερειάρχη να μεγαλώσουμε το αεροδρόμιο. Αλλά αυτό είναι μάλλον θέμα του κ. Αντιπεριφερειάρχη, θα το ανακοινώσει αυτός. Έχουν γίνει προσπάθειες, αυτό το λέω έτσι, πώς το λένε, off the record. Καλά κάνετε, αλλά από τη στιγμή που μια υποδομή δημιουργείται, γιατί στην ουσία ξαναδημιουργείται αυτή η υποδομή, είναι σαν να μην υπήρχε τα τελευταία 20-30 χρόνια, καλό είναι αυτό που λέτε, δηλαδή να το εξελίξουμε όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται. Καλό θα κάνει, κακό δεν θα κάνει στην περιοχή μας. Σίγουρα, όχι καλό. Το κάλλιστο που είναι για την περιοχή μας. Σας μιλάω ειλικρινά και θα το δείτε στη συνέχεια ότι επειδή πέταγα στα Μέγαρα και πετάω ακόμη στα Μέγαρα και γι' αυτό είμαι τώρα αυτή την περίοδο στην Αθήνα για να πετάξω κάποιες εξετάσεις που έχω και τέτοια πράγματα. Τα Μέγαρα σαν αεροδρόμιο της Γενικής Αεροπορίας έχει κορεστεί από πλευράς σχολών. Είναι περίπου 7 με 10 σχολές οι οποίες κάνουν εκπαίδευση. Και κάνουν εκπαίδευση και έχουν πάρα πολύ κόσμο. Θέλουν κάποια στιγμή διαφυγής, χώρο για να μπορέσουν να πετάξουν. Δηλαδή μπορεί να έρθει ένα αεροπλάνο μία ώρα εκεί πέρα και να πετάξει για άλλες 3-4 ώρες στην περιοχή τη δική μας. Εκεί προκειμένου να κάνει εκπαίδευση και να επιστρέψει πάλι πίσω. Όλο αυτό το πράγμα ή μπορεί να γίνει ένα σύνδεσμος και ψάχνω ακόμη ή μάλλον είμαι σε συζήτηση για να κάνουμε σχολή long distance, όπως λέγεται, από απόσταση εκπαίδευσης χειριστών, γιατί υπάρχουν 3-4 άτομα τα οποία από την περιοχή μας, τα οποία έχουν δηλώσει ενδιαφέρον να μάθουν αεροπλάνο. Μάλιστα. Θετικό, θετικές. Όλες αυτές οι εξελίξεις που μας λέτε είναι θετικές. Και ελπίζουμε να γίνει και το επόμενο βήμα, αυτό που περιμένουμε καταρχάς, να έρθουν οι αδειοδοτήσεις προκειμένου να γίνουν τα Εγγένεια. Μακάρι να είναι την πρωτομαγιά που μας είπατε, παρουσία όλων των ηλίων, όσο το δυνατόν περισσότερων ηλίων, να δουν από κοντά το τι έχει γίνει στο επιτάλιο. Σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα πούμε και το επόμενο διάστημα εν ώψη πλέον των Εγγενείων. Να είστε καλά, κύριε Γιανακούλια. Θέλω να παρακαλέσω κάτι. Στις 10 του μηνός έχουμε αιτήσια Γενική Συνέλευση της Αερολέσχης στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας του Νομού Ηλίας. Στις 6 ώρα την Κυριακή 10 Απριλίου
18.00. Παρακαλώ όλο τους φίλους, τα μέλη και τους φίλους της Αρολέσκης, φίλες, να έρθουν να δουν τις εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν και να γίνουν και μέλη στην Αρολέσκη μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό και αυτό και θετικό. Βεβαίως και να γίνουν ελέγξεις. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να δοθούν στο ανθρωποκτονιών της Γαδά τα δύο πορίσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις και την ιατροδικαστική έκθεση που διενεργούνται εδώ και εβδομάδες σε σχέση με τον θάνατο της μικρής Τζορτζίνας από την Πάτρα. Αμέσως μετά αναμένεται και το τελικό πόρισμα των αρχών σε σχέση με τους θανάτους των τριών κοριτσιών της οικογένειας Δασκαλάκη, οι οποίοι σημειώθηκαν από άγνωστα αίτια μέσα σε 3 χρόνια. Το θρίλερ με τους θανάτους των τριών κοριτσιών της οικογένειας Δασκαλάκη από την Πάτρα συνεχίζεται, την ώρα που πληροφορίες για μια άγνωστη φαρμακευτική ουσία στις τοξικολογικές εξετάσεις της μικρής Τζορτζίνας φαίνεται να προβληματίζει τους ειδικούς. Τις αναλύσεις επεξεργάζονται έμπειροι επιστήμονες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η περαιτέρω ανάλυση των δειγμάτων θα δώσει όλες τις απαντήσεις. Σε οποιαδήποτε περίπτωση απροσδόκητου θανάτου, ανεξήγητου θανάτου, γίνονται συγκεκριμένα βήματα. Ένα το κομμάτι της διερεύνησης τέτοιων υποθέσεων ή και αν όχι θανάτων, περιπτώσεων που έχουμε ανεξήγητες επιπλοκές ιατρικές πορείες, εν πάση περιπτώσει, αναλύουμε διαφορετικά πράγματα κάθε φορά. Προφανώς στη συγκεκριμένη περίπτωση και το ιατρικό ιστορικό του παιδιού ενδιαφέρει και το ιατρικό ιστορικό της οικογένειας ενδιαφέρει και τι συνέβη μέσα στο νοσοκομείο ενδιαφέρει, αλλά ένα φυσικά μεγάλο κομμάτι είναι και η φαρμακευτική αγωγή που δόθηκε. Είτε ειστελημένα, είτε αθέλητα, είτε με το σωστό, είτε με το λάθος τρόπο. Η επιστημονική ομάδα που έχει αναλάβει το έργο των τοξικολογικών είναι αυτή του καθηγητή του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Νίκου Ράικου, ο οποίος μαζί με τους συνεργάτες του αναλύουν ποιοτικά και ποσοτικά τις φαρμακευτικές ουσίες, τις οποίες έλαβε στο 9-μήνο διάστημα των νοσηλιών της η μικρή Τζορτζίνα, με το πόρισμα να αναμένεται εντός της εβδομάδας. Θεωρώ ότι ο κύριος Μπουζιάννης, που έχει αναλάβει το θάνατο της μικρής Τζορτζίνας, είτε την Πέμπτη, όπως ακούω και θεωρώ ότι μάλλον την Πέμπτη είναι, με την έκθεσή του θα δώσει τα αντικειμενικά ευρήματα τα οποία θα αποτελέσουν ειστήρια σε σχέση με το θάνατο του συγκεκριμένου παιδιού και το τελευταίο γεγονός, όχι για τα προηγούμενα. Την ίδια στιγμή η παράλληλη έρευνα του ανθρωποκτονίων της Γαδά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στις ίδιες πληροφορίες αναφέρεται ότι η μικρή Τζορτζίνα φέρεται να έπαιρνε μειοχαλαρωτικά και αντιεπιληπτικά φάρμακα που δίνονταν στις ίδιες δόσεις στη ΜΕΘ και την παιδιατρική Πατρών, καθώς και στο νοσοκομείο Παιδών. Οι ιστοπαθολογικές εξετάσεις 9χρονης δεν δείχνουν σαφείς παράγοντες ασφυξίας, κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα ή άλλη παθολογική αιτία θανάτου. Προφανώς ο θάνατος οφείλεται για τα τρία παιδιά σε ένα κοινό παθολογικό αίτιο, το οποίο μέχρι τώρα μπορεί να έχει χαθεί. Την δικιά μου προσωπική άποψη, να υπάρχει ένα κοινό παθολογικό αίτιο, δεν είναι σπάνιο αυτό, δεν μπορώ να πω ότι είναι αδύνατο, είναι εξαιρετικά σπάνιο όμως, να υπάρχουν είτε να είναι ένα γονιδιακό πρόβλημα, είτε να είναι μια άλλη παθολογική διεργασία. Πάμε να αλλάξουμε διάθεση μοναδικού κάλου στο ΕΣ που έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπινο χέρι επί τουρκοκρατίας, παραμένουν αναξιοποιητές στο χωριό Μάγειρα Αρχαίας Ολυμπίας. Οι στοές, οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα δημιουργήθηκαν για να υδροδοτήσουν την κοινότητα, έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τις πυρκαγιές του 2007 και τις φωτιές του περασμένου Αυγούστου. Οι κάτοικοι του χωριού ζητούν από τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας έργα για να μην καταρρεύσουν οι στοές, αλλά και την τουριστική ανάδειξή τους. Μια πηγή που για αιώνες προσφέρει το νερό της στους κατοίκους του χωριού Μάγειρα Αρχαίας Ολυμπίας, φαίνεται πως αποτελεί ένα πανέμορφο αξιοθέατο της ευρύτερης περιοχής, το οποίο παραμένει ανεκμετάλλευτο. Είναι από χρόνια αυτό φτιαγμένο έτσι. Από το τουρκοκρατίας είναι φτιαγμένο. Από ό,τι ξέρω που μου λέγανε οι παλιοί, οι γέροι, ο παππούλης μου και η γιαγιά μου, το είχαν φτιάξει οι Τούρκοι. Και το είχαν φτιάξει σαν τούνελ και είχε και νερό, έτρεχε νερό από μέσα και πίνανε νερό. Ερχόταν τώρα ο αγάς από το Λάλα και έπινε εδώ νερό. Οι στοές που δημιούργησαν Τουρκαλβανοί στο παρελθόν για να μπορούν να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στο νερό, αποτελούν σήμερα ένα αξιοποίητο μνημείο, το οποίο χάρη στην ομορφιά του και τη μοναδικότητά του θα πρέπει σίγουρα να αναδειχθεί. Μετά τις φωτιές του 2007, η είσοδος στις στοές αποκλείστηκε, αλλά καθαρίστηκε από τους κατοίκους. Μετά τις φωτιές του 2021, η κατάσταση επιδεινώθηκε και το νερό της πηγής δεν έχει διέξοδο. Είναι πολλά μέτρα βάθος, αλλά δεν μπορούσα να μπω γιατί έχει νερό πλήρη και πρέπει να το αδειάσω για να μπούμε μέσα. Είναι μέσα 10 μέτρα, 20 μέτρα βάθος. Και παλιά, πριν 80 χρόνια, 70 χρόνια, εντένανε η μαγειρία και το καθαρίζανε για να πίνουν νερό. Το καθαρίζανε. Το 40, που είσαι τη Γερμανία εδώ στο χωριό. Είχαν μπει μέσα από το χωριό ο κόσμος και είχε κρυφθεί μέσα το 40. Και όσο καταφύγιο λειτουργούσε. Το είχαν μπει παλιά. Οι κατοικοί έσκαψαν για να βρουν και πάλι τη θαμένη είσοδο και διαπίστωσαν
πως πλέον το νερό μέσα στις στοές είναι σε τέτοιο ύψος που τις καθιστά απροσπέλαστες ακόμα και για τους ίδιους που γνωρίζουν πολύ καλά το σημείο. Ούτε πρόεδρος, ούτε δήμαρχος, ούτε αντιδήμαρχος, τίποτα. Από παλιά. Μακάρι να το δει και κάποιος που ενδιαφέρεται να φτιάξει κάτι. Αν μπορεί να κάνουμε κάτι, είναι πολλά τα λεφτά για να το φτιάξουμε αυτό. Αλλά εγώ σιγά σιγά θα αρχίσω μόνο να το φτιάξω. Να το καθαρίσω, να φτιάξω μπροστά την πέτρα που έπεσε. Μετά τις φωτιές του 7 έπεσε κάτω. Και τώρα χειροτέρεψα με τις τελευταίες φωτιές. Εμείς κυρίες και κύριοι θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα της ημέρας. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην κανονική ροή της εκπομπής και πάμε σε ένα θέμα που ήδη μας απασχολεί και μιλάμε για τις δασικές πυρκαγιές. Η πλήρης οργάνωση, ο σωστός συντονισμός και η πρόληψη ώστε η φετινή αντιπυρική περίοδος να κυλήσει ομαλά και δίχως προβλήματα αποτέλεσαν το βασικό αντικείμενο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην Πάτρα, παρουσία των αρμόδιων υφυπουργών πολιτικής προστασίας Ευάγγελου Τουρνά και περιβάλλοντος Γιώργου Αμυρά, στην οποία συμμετείχαν η τοπική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος, αυτοδιοικητικοί φορείς και οι δασικές υπηρεσίες. Εκεί παρευρέθη από τον ομό Ηλίας και αναπληρώτρια διευθύντρια δασών, Αγγελική Τσάκωνα, η οποία βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Τσάκωνα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κρεσιώτη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κυρία Τσάκωνα, των φρονίμων τα παιδιά λέει πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Κάτι τέτοιο φαίνεται πως κάνει η πολιτεία. Ετοιμάζει μέσω συσκέψεων όσο το δυνατόν το καλύτερα την αντιπυκυρική περίοδο, η οποία ηρίστο εμπαρόδο μπορεί να ξεκινάει την 1η Μαΐα, αλλά ήδη έχουμε δει πολλές δασικές πυρκαγιές στην περιοχή μας. Όντως υπάρχουν πολλές πυρκαγιές στην περιοχή μας, έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίς. Όντως πριν πεινάσουν, όντως η κυβέρνηση και η πολιτεία προμηνεί ώστε να βρίσκεται σε γρήγορση. Εκτές όντως υλοποιήθηκε μια σύσκεψη από τον κύριο Τουρνά, από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Αμυρά. Ο σκοπός ήταν η αποτελεσματικότερη προετοιμασία για την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο τώρα του 2022 που έχουμε και το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων τόσο της δασικής υπηρεσίας που έχει την πρόληψη όσο και της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έχει την καταστολή. Μάλιστα. Κυρία Τσάκωνα, φαίνεται ότι επιδιώκεται πλέον από την πολιτεία μια πιο στενή συνεργασία ανάμεσα στις δασικές υπηρεσίες και την πυροσβεστική. Εδώ και 24 χρόνια που έφυγαν οι δασοπυρόσβεσοι, έφυγε από τις δασικές υπηρεσίες, φαίνεται ότι επιδιώκεται πάλι μια στενότερη συνεργασία μετά τα όσα έγιναν το περσινό καλοκαίρι. Ναι, πράγματι αυτό είναι. Έχει σαν σκοπό μια στενότερη συνεργασία μεταξύ της δασικής υπηρεσίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Κάτι που μπορώ να σας πω ότι σε τοπικό επίπεδο σε εμάς εδώ υπάρχει. Μάλιστα. Να πάμε λίγο και στο ΔΗΜΑΣ. Είναι πολλές, όπως είπατε, οι φωτιές. Φαίνεται ότι υπάρχει και μεγάλη απροσεξία, αν δούμε και τα φτώφορα που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα. Κόσμος έχει πρόβλημα τελικά με το προλαμβάνειν, όχι με το θεραπεύειν. Σωστά, σωστά. Κυρίως έχει με την πρόληψη, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και βλέπουμε και τώρα ως προς την πολιτεία να δίνει ένα βάρος στην πρόληψη φέτος, πολύ περισσότερο από άλλες χρονιές. Και θα σας πω ότι μας αναφέρθηκε ότι τώρα το ΙΠΕΝ είναι αρμόδιο ως προς τον καθαρισμό εκτάσεων και αραιώσεων δασών σε μεγάλες εκτάσεις και πολλές περιοχές και δικές μας που είναι έτοιμες με μελέτες που έχουμε να εγκριθεί. Οπότε είναι πολύ σημαντικό γιατί μιλάμε για ένα πρόγραμμα που έχει κάνει η υπηρεσία μας γύρω στα 2.200 εκατομμύρια το οποίο θα πραγματοποιηθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου φέτος. Μάλιστα. Όσο και να προσπαθεί όμως η υπηρεσία, αν ο κόσμος δεν βάλει μυαλό σε κάποια θέματα, κυρίως όσον αφορά τις φωτιές που νομίζει ότι είναι ελεγχόμενες, είδαμε προσφάτως με τους θυελώδεις ανέμους που έπαιρναν στην περιοχή να πιάνουν τρεις δασικές πυρκαγιές με τον ίδιο τρόπο. Πήγαν να κάψουν κλαριά, δεν υπολόγισαν τον αέρα, έφυγε η φωτιά. Έτρεχε η πυροσβεστική μετά. Σωστό αυτό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα στη δικιά μας περιοχή με το κάψιμο των κλαριών. Πρέπει να δώσουν μεγάλη προσοχή οι πολίτες, πρέπει να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα. Πρέπει να μην βάζουν σε περίοδο που έχει άνεμο και φυσικά πρέπει να λαμβάνουν τα μέτρα τους οπότε να έχουν και νερό το αντίστοιχο προκειμένου να, αν τυχεί κάτι, να την κατασβήσουν. Τώρα κυρία Τσάκωνα, επειδή καήκαμε για τα καλά το περσινό καλοκαίρι και κυριολεκτικά και μεταφορικά, τα προβλήματα είναι πολλά που δημιουργήθηκαν. Καταρχάς, έχουμε επιλύσει τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και δεύτερον, είμαστε έτοιμοι όσον αφορά τα έργα για τη νέα αντιπυρική περίοδο? Εμείς, να σας πω την αλήθεια, έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα έργων και εργασιών για όλο τον νομό Ηλίας.
Αυτό είναι γύρω στα 2,287 εκατομμύρια. Χτες στη σύσκεψη αναφέρθηκε ο Υφυπουργός ο κ. Σαμυράς αλλά και ο Γενικός Γραμματέας Δασών ο κ. Σαραβώσης ότι πρόκειται να καθαρίσουν θα επέμβουν σε μεγάλους καθαρισμούς σε πολλές περιοχές. Από ό,τι γνωρίζω είναι και οι δικές μας περιοχές. Οπότε θα υπάρχει μια μείωση της βιομάζας. Θα υπάρχει ένας έλεγχος γενικά ως προς τον έλεγχο των φυσικών πυρκαγιών. Μάλιστα. Μακάρι όλα φέτος να πάνε καλύτερα, κυρία Τσάκωνα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ελπίζουμε να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Αυτά κυρίες και κύριοι σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στην αντιπυρική περίοδο, εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου που ξεκινάει επισήμως την 1η του Μάη. Ωστόσο, όπως ακούσατε, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί ήδη στην περιοχή μας είναι πολλά. Είναι οι δασικές πυρκαγιές πολλές, έχουν σημειωθεί ήδη πάνω από 10 και βρισκόμαστε μόλις τον Μάρτιο, ενώ η πρώτη ήταν στα τέλη του Φλεβάρι. Αυτό δείχνει ότι είναι ιδιαίτερα απρόσεκτος ο κόσμος και σε αυτό συντελεί και τα πολλά φτώφορα που υπήρχαν από την πυροσβεστική υπηρεσία έναντι ιδιωτών, οι οποίοι από αμέλειά τους έβαλαν τις συγκεκριμένες φωτιές. Άρα τα προβλήματα διωγγώνονται λόγω της μη ασφαλούς λειτουργίας από συμπολίτες μας, όσον αφορά κυρίως το κάψιμο κλαδιών και συγκεκριμένων χόρτων στις περιουσίες τους. Θα δούμε τι θα συμβεί το φετινό καλοκαίρι. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε κατά πολύ καλύτερο σε σχέση με το περσινό, βεβαίως απευκταίω το περσινό. Και τα όσα συνέβησαν στην περιοχή μας. Πάμε να αλλάξουμε για ακόμα μια φορά θέμα. Νέα μέτρα στήριξης τώρα για τους Δήμους όλης της χώρας σχεδιάζει το Υπουργείο Εσωτερικών και αναμένεται να ανακοινωθούν τον Μάιο. Στο μεταξύ, εταιρείες ενέργειας που κατηγορήθηκαν πρόσφατα από την κυβέρνηση για υπερκέρδη μέσω της ρήτρας αναπροσαρμογής στραγγαλίζουν και την τοπική αυτοδιοίκηση λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων στην απόδοση των δημοτικών τελών. Για τον λόγο αυτό, αν διαπιστωθεί εξορκέρδεια και φορολογηθούν με το 90% που έχει πει η κυβέρνηση, τότε υπάρχει και μία σκέψη μέρος αυτών των χρημάτων να αποδοθούν άμεσα στους Δήμους. Η αύξηση του ενεργειακού κόστους των Δήμων λόγω της εισαγόμενης κρίσης και των νέων δεδομένων που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να απασχολεί το Υπουργείο Εσωτερικών. Έτσι, μετά την πρόσθετη οικονομική ενίσχυση των Δήμων όλης της χώρας με 128 εκατομμύρια ευρώ, το Μάιο αναμένεται η ανακοίνωση και νέων μέτρων στήριξης της αυτοδιοίκησης. Ήδη έχουμε εμπροστοβαρός καταβάλει ποσά στην τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου να απορροφήσει το όποιο ενεργειακό κόστος έχει, το κόστος το οποίο αναμφισβήτητα έχει. Και επίσης εκείνο το οποίο έχουμε πει, έχουμε κάνει τους εκτιμήσεις μας και τους υπολογισμούς μας. Ξέρουμε ότι αυτή η μετακίνηση, αν θέλετε, των καταβολών επιτρέπει στην αυτοδιοίκηση να λειτουργήσει και να απορροφήσει την πίεση μέχρι το Μάιο και έχουμε πει ότι μέχρι το Μάιο θα ξαναδούμε και θα επανεκτιμήσουμε την κατάσταση να δούμε τι περαιτέρω χρειάζεται. Το σίγουρο είναι ότι η αυτοδιοίκηση δεν θα μείνει χωρίς κάλυψη. Το πλέγμα μέτρων είναι αναγκαστικό προκειμένου να απορροφηθούν οι κραδασμοί από τη ραγδαία αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας που επηρεάζουν άμεσα τους προϋπολογισμούς των Δήμων. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο μέρος των υπερκερδών των εταιρεών ενέργειας μέσω της ρήτρας αναπροσαρμογής, αν τελικώς διακριβωθούν και φορολογηθούν με 90%, τότε να κατευθυνθούν άμεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση, αφού ήδη υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την απόδοση των δημοτικών τελών από τις συγκεκριμένες εταιρείες. Προφανώς, για να διαπιστώσει κανείς την ύπαρξη υπερκερδών, αυτά πρέπει να έχουν συντελεστεί. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό προκαταβολικά, πρέπει να συντελούνται. Νομίζω ότι η θεσμική παρέμβαση εδώ και ο λόγος ο οποίος διατυπώθηκε από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ο σωστός. Τι λέει? Ότι σε περίπτωση που υπάρξουν τέτοιου είδους υπερκέρδη, αυτά θα διακριβωθούν και θα φορολογηθούν. Και αυτό έχει το εξής νόημα, ότι δεν έχει νόημα να προσπαθήσεις να κάνεις τέτοιου είδους υπερκέρδη. Γιατί θα τα βρω και θα στα πάρω πίσω. Παράλληλα, ο κύριος Βορύδης ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει από την κυβέρνηση η στοχευμένη στήριξη επαγγελματιών και νοικοκυριών, αφού η χώρα δεν αντέχει να απορροφήσει το σύνολο των προβλημάτων που δημιουργεί το μεγάλο κύμα ακρίβειας και η ενεργειακή κρίση. Έχουμε από την πρώτη στιγμή πει ότι δεν είναι δυνατόν να απορροφήσουμε το σύνολο αυτών των ατιμήσεων. Ο κρατικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει. Γι' αυτό και έχουμε πει ότι υπάρχει αναγκαιότητα να έχουμε στοχευμένες παρεμβάσεις και στοχευμένα μέτρα. Στοχευμένες παρεμβάσεις και στοχευμένα μέτρα δεν σημαίνει, ξαναλέω, και ούτε το έχουμε ισχυριστεί ποτέ, ότι οι πολίτες δεν θα αισθανθούν αυτή την πίεση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στις ενεργειακές αγορές. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Εκείνο το οποίο έχουμε πει όμως είναι ότι θα εξαντλήσουμε κάθε δημοσιονομική δυνατότητα που έχουμε προκειμένου να στενιχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και αυτό το κάνουμε. Παραμένουμε στα θέματα της ακρίβειας και των προβλημάτων που έχουν δημιουργήσει στην ελληνική κοινωνία. Σε ποσοστό τώρα 115% έχουν αυξηθεί μέσα σε λίγους μήνες τα κοινόχρηστα σε μια μέση πολυκατοικία με 12 διαμερίσματα.
Οι ανατιμήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας και στο πετρέλαιο θέρμανσης αναγκάζουν τους ενοικιαστές να δώσουν για κοινόχρηστα ποσό εφάμιλο με αυτό του ενοικίου που καταβάλουν μηνιαίως. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, όχι μόνο έσβησαν τους καυστήρες, αλλά κατήργησαν ακόμα και το σανσέρ. Οι αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και το πετρέλαιο έφτασαν στα ύψη τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι ενοικιαστές και ιδιοκτήτες σπιτιών σε πολυκατοικίες να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε καν στα υπέρογκα ποσά που τους έρχονται να πληρώσουν στους λογαριασμούς κοινοχρήστων. Από πέρσι η τιμή του ρεύματος στους κοινόχρηστους λογαριασμούς έχει σχεδόν διπλασιαστεί, ίσως και παραπάνω. Αυτό δημιουργεί μεγάλους προβληματισμούς όχι σε εμάς μόνο σαν διαχειριστές, αλλά και στους ενίκους, γιατί αυξάνουν εκτός από το κοινόχρηστο ρεύμα, αλλά και το ρεύμα στα σπίτια τους, στα διαμερίσματά τους. Πολυκατοικίες έχουν κατεβάσει ρολά τουλάχιστον μια δεκαετία. Οι πολυκατοικίες με την κεντρική θέρμανση περισσότερες σχεδόν δεν πληρώνουν καθόλου. Τα νοικοκυριά δεν ζεσταίνονται. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μιας μέσης πολυκατοικίας με 12 διαμερίσματα, που ο λογαριασμός κοινοχρήστων για το ρεύμα πριν από έναν χρόνο ήταν κοντά στα 800 ευρώ το μήνα και πλέον φτάνει τα 2.120 ευρώ. Όσο για το πετρέλαιο, ενώ πέρσι για 700 λίτρα κόστιζε 672 ευρώ, φέτος για την ίδια ποσότητα με ένα 30 ευρώ το λίτρο, εκτοξεύτηκε στα 910 ευρώ. Δηλαδή, συνολικά, 1.472 ευρώ κοινόχρηστα πέρσι, με τους ενίκους να καλούνται φέτος να πληρώσουν 3.030 ευρώ. Δυστυχώς πλέον ο κόσμος δεν μπορεί να ανταποξέλθει, γιατί όπως είπαμε, αυξάνεται η τιμή στο κοινόχρηστο ρεύμα, αυξάνεται η τιμή στο λογαριασμό της ΔΕΗ στα διαμερίσματα και πλέον οι κάτοικοι δεν μπορούν να ανταποξέλθουν σε όλα αυτά τα έξοδα. Για να λειτουργήσει σήμερα μια πολυκατοικία, θα πρέπει ο κακός διαχειριστής, και το λέω γιατί έτσι ακούγεται, λοιπόν, ο κακός διαχειριστής να χρηματοδοτήσει, δηλαδή να βάλει δικά του χρήματα για να καλύψει το 40% της αύξησης που έχουμε λόγω του πολέμου, διότι το αποθεματικό δεν επαρκεί. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να αναζητήσεις αποθεματικό επιπλέον και να το εισπράξεις. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να μην ανάψει θέρμανση ο διαχειριστής. Οι αυξήσεις ξεπερνούν και τα πιο απεσιόδοξα σενάρια, αφού στην ουσία τα κοινόχρηστα μετατρέπονται σε ένα επιπλέον ενίκιο για κάθε ένοικο και ιδιοκτήτη κάθε μήνα. Η αδυναμία πληρωμής των κοινοχρήστων οδηγεί σε ακραίες καταστάσεις, όπως πολυκατοικίες να μένουν ακόμα και χωρίς ασανσέρ. Δηλαδή να μειώσουμε ακόμα και το χρόνο στο χρόνο στο φώτα στους κοινόχρηστους διαδρόμους, ακόμα διαλέγουν μερικοί να πάνε από το κλιμακοστάσιο και να μην κάνουν χρήση του ανελκυστήρα. Με μια σειρά αλλαγών θα διεξαχθούν φέτος οι πανελλαδικές εξετάσεις. Η μεγαλύτερη εξ αυτών αφορά στην αντικατάσταση του μαθήματος της κοινωνιολογίας με τα λατινικά, ενώ αυξάνονται ορισμένες στρατιωτικές σχολές. Ήδη μαθητές βρίσκονται στην τελική ευθεία προκειμένου να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τις εξετάσεις με τα νέα δεδομένα. Πανελλαδικές εξετάσεις χωρίς μείωση της ύλης αλλά με βατά θέματα και χωρίς διπλό μηχανογραφικό σε συνδυασμό με καταργήσεις και συγχωνεύσεις τμήματων πανεπιστημίων δημιουργούν ένα καινούριο τοπίο στο φετινό εξεταστικό σύστημα και διαμορφώνουν ένα νέο χάρτη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχουν όντως αρκετές αλλαγές. Πρώτα απ' όλα αξίζει να αναφέρουμε την αντικατάσταση του μαθήματος της κοινωνιολογίας από το μάθημα των λατινικών. Έχουμε το δεύτερο μηχανογραφικό φέτος που αφορά τα ΙΕΚ. Οι φετινοί υποψήφοι δεν θα δουν τμήματα που υπήρχαν στο περσινό μηχανογραφικό δελτίο, σίγουρα αυτά που είχαν πέρσι με δενικό αριθμό εισακτέων, ενώ τμήματα που δεν θα εμφανιστούν στο φετινό μηχανογραφικό δελτίο μπορεί να περιέχονται σε άλλα τμήματα που θα προκύψουν από τις συνενώσεις σχολών. Ως αποτέλεσμα, θα είναι και η αλλαγή έδρας κάποιων σχολών και βέβαια μαθημάτων που θα ταιριάζουν με το νέο τμήμα που θα δημιουργηθεί. Πέρσι καταργήθηκαν 37 τμήματα, ανάμεσά τους και η Σχολή Μουσιολογίας του Πύργου, ενώ η Γεωπονία Αμαλιάδας συγχωνεύτηκε με το Φυτικής Παραγωγής στο Μεσολόγγι. Επίσης έχουμε εμπλουτισμένα μηχανογραφικά με νέα τμήματα, ιδιαίτερα και νέα τμήματα στρατιωτικών σχολών. Σε ό,τι αφορά στην ανακοίνωση των βάσεων, αυτή αναμένεται να γίνει νωρίτερα από τα τέλη Αυγούστου, καθώς υποψήφοι για σχολές στρατιωτικές, αστυνομίας, πυροσβεστικού και λιμενικού σώματος δίνουν τις προκαταρτικές εφέτος την άνοιξη και από την πορεία αυτής διαδικασίας θα εξαρτηθεί αν οι υποψήφοι μάθουν νωρίτερα τις βάσεις. Οι ειδικές εξετάσεις για τις στρατιωτικές σχολές, αστυνομία, πυροσβεστική κτλ. Θα είναι φέτος νωρίτερα και μάλιστα έχει προβλεφθεί και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η δικαιολόγηση των απουσιών για τις ημέρες που θα απουσιάσουν από τα μαθήματά τους οι μαθητές που θα συμμετέχουν στις ειδικές αυτές εξετάσεις. Και αυτό που επίσης
έχει γίνει φέτος είναι ότι έχουμε ταυτόχρονα τις αιτήσεις δηλώσεις για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις και από τους αποφύτους και από τους φετινούς μαθητές που αποφυτούν το σχολικό έτος 2021-2022. Επομένως έχουμε μια ενοποίηση, αυτές οι αιτήσεις τώρα είναι σε επεξεργασία. Αυτές ήταν κυρίες και κύριοι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα μέσα από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από το σταθμό μας σε 9 ακριβώς με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και την Μπέλη Μπεβούδα. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας την ερχόμενη Παρασκευή, κάπου εκεί λίγο μετά τις 3. Από όλους εμάς τίποτα άλλο. Πάρα πολλές ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.